Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα πάντα έχουν κάποιες διαδρομές. Διαδρομές τουριστικές, διαδρομές λαογραφικές, διαδρομές της καρδιάς μας. Εμείς για Χριστούγεννα αποφασίσαμε να βρεθούμε σε μια μοναδική διαδρομή, στον Εύρο. Με κέντρο λοιπόν την Ορεστιάδα, θα πάμε σε χωριά όπου και σήμερα γίνονται μοναδικά ήθη και έθιμα. Οι Θρακιώτες ξέρουν να παρουσιάζουν τη ζωή, τη λαϊκή ζωή και την παράδοση με μοναδικό τρόπο και κυρίως να συναντήσουμε και να καταγράψουμε ήθη και έθιμα που δεν τα συναντάμε πουθενά σε κανένα άλλο ελληνικό γεωγραφικό διαμέρισμα. Ακόμα. Πρώτη μας στάση, ένα χωριό του Εύρου. Προπαραμονή Χριστουγέννων, τα παιδιά με τις αρμαθιές τους θα έρθουν να πούν κόλλιντα τσιτσί. Κόλλιντα τσιτσί! Κόλλιντα τσιτσί! Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά, χρόνια πολλά. Καλά, καλά Χριστούγεννα. Καλά. Κόλλεντα τσιτσιτσιτσι, πουλ 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 πουλ. Κόλλεντα τσιτσιτσιτσι, πουλ 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 πουλ. Άντε και το χρόνο. Άντε και το χρόνο, παιδιά, και το χρόνο να είστε καλά. Κόλλια τα τσιτσί! Κόλλια τα τσιτσί! Της μπάμπου του πιτσί! Και από 40
Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Δώστε τον αφέντη μου 5-10 πέρβαλα και ένα μαραγκαλίτσι ασύμ, λογάρ, δίν θεός κάθε στάκι κιλό. Κάθε κλίμα κι λαΐν, λέγεται παιδιά μου. Αμήν. Ποδάρ να μη σε πουνές, χέρ να μη σε πουνές, κεφάλι να μη σε πουνές, καρδιά να μη σε πουνές. Λέγεται παιδιά μου. Αμήν. Να σε κεράσει παιδιά μου. Ευλογία Κύριο να έχεις. Χρόνια σας πολλά, καλά και ευτυχισμένα. Πάντοτε με υγεία και χαρά, ευλογία Κυρίου Νάχτη και του χρόνου. Χίλιοι σου κάνεις καραμπό, χίλιοι σου κάνεις βρώμ, χίλια αρμούδια και χίλια πρόβατα. Αμήν και το χρόνο καλύτερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές και του χρόνου. Ζαΐ, φιά, χρόνια πολλά και του χρόνου. Καβρουμάς είναι πια. Καβρουμάς είναι η πιτζέρια. Πιτζέρια, πιτζέρια είναι. Να πιο πολύ νόσματα. Α, καλό το πιάνουμε. Ωραίο το χρόνο. Μας βάθηκαμε απόψη όλοι εδώ, όλη η οικογένεια, αντραδέρφια, συμφάδες, παιδιά, κορίτσια, για να κάνουμε τα 9 φαΐα. Τα 9 φαΐα τα κάνουμε γιατί η Παναγία μας έκανε να γεννεί στο Χριστό 9 μήνες. Όλα μας τα φαΐα αυτά είναι νηστίσιμα. Ξεκινάμε από το Χριστόψουμο. Φτιάχνουμε το Χριστόψουμο για να το σπάσουμε όλοι μαζί. Αφήνουμε ένα άνοιγμα από εδώ για να περάσει Χριστός. Έχουμε τα φασούλια με την αρμιά φτιαγμένα. Έχουμε τη βαρβάρα. Έχουμε το καρπούς και το πεπόνι τα οποία τα φλάμε μέσα στάχυρο μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί πρέπει στο τραπέζι το Χριστουγεννιάτικο να τα έχουμε οπωσδήποτε μαζί. Κουλούκι, πράσου, κρεμμύ, από όλα τα καλά. Άντε Παναγία μου, ήρθαν και φέτος τα Χριστούγεννα. Άντε Αφέντη, έλα να καλωσορίσεις τα καρκαντζέλια. Καλωσόρισε καρκαντζέλα, καλωσόρισε καρκαντζέλα, καλωσόρισε καρκαντζέλα. Και εσύ, συμφάδα, τώρα 12 βραδιές δεν θα νυχτερέψουμε. Ύστερα θα πλώσουμε τα αντί, θα σκαριάσουμε και τον αργαλιό. Καλώς όρισε την καρκαντζέλα. Καλώς όρισε την καρκαντζέλα. Καλώς όρισε την καρκαντζέλα. Αντράδερφε, γιάνσαν τα πρόβατα. Γιάνσαν. Καλώς όρισε την καρκαντζέλα. Καλώς όρισε την καρκαντζέλα.
Αντί κορίτσι μου, και εσύ τα δράχτια μισά να μην τα αφήνεις. Εγώ τα μπίτσα σήμερα το πρωί. Πρώτα θα τα τελειώνεις και ύστερα θα κάθεσαι. Ναι, μάνη. Καλώς όρισε την Καρκαντζέλια, καλώς όρισε την Καρκαντζέλια, καλώς όρισε την Καρκαντζέλια. Και τα ρούχα σας όλα πλημμένα θα τα έχετε. Όλα πλημμένα και σμαζουμένα θα είναι. Καλώς όρισε την Καρκαντζέλια, καλώς όρισε την Καρκαντζέλια, καλώς όρισε την Καρκαντζέλια. Άντε, αφέντη, να ευλογείς τώρα το Χριστόψωμο και να το σπάσουμε. Ευλογημένο να είναι. Και καλό μπερεκέτη. Από εδώ γιατί είναι ανοιχτό? Από εδώ όταν το φτιάνει η νοικοκυρά που το φτιάνει με το προζύμ, τα αφήνουμε ανοιχτό για να περάσει να το ευλογείς πρώτα Χριστός και μετά αφέντς. Άιντε αφέντς σήκου και όλοι μαζί τώρα να τσακίσουμε το Χριστόψωμο. Ελάτε πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά. Άντε κυρά, τόσο ψελαγιούν τα στάρια, τόσο ψελαγιούν και τα καλαμπούκια. Ευχαριστώ παιδί, ευχαριστώ. Η νύχτα αυτή η παραμονή Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα σημαντική και μεγάλη. Δεν περνάει εύκολα, παρόλα τα πολλά και ωραία που συμβαίνουν. Κάλαντα, τραγούδια, ευχές. Και ανάμεσα στα χωριά του Εύρου, οι νέοι, μεταξύ καλάντων, ευχών, κρασιού, ωραγιού και μεζέδων, κλέβουν και κάποιο κάρο. Το κάρο που έναν ολόκληρο χρόνο το χρησιμοποιούν ως όχημα και είναι το κύριο εργαλείο του αγρότη, αυτή την εποχή είναι απαροπλισμένο και λόγω των μεγάλων και σημαντικών γιορτών, αλλά και λόγω του καιρού. Έτσι λοιπόν μια τέτοια νύχτα τα παιδιά συνηθίζουν να κλέβουν κάρα. Τα παίρνουν από τις αυλές των σπιτιών και τα πηγαίνουν στην πλατεία του χωριού. Άλλοτε ο νοικοκύρης το καταλαβαίνει, άλλοτε όχι. Ωστόσο, την άλλη μέρα το πρωί θα το βρει στην πλατεία του χωριού. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Εύρο, παντού ακούγονται ευχές, τραγούδια, κάλαντα. Πάμε στους Μεταξάδες, ένα μεγάλο κεφαλοχώρι του Εύρου, για να δούμε τα ιδιαίτερα και ιδιότυπα κάλαντα. Παραμονή Χριστουγέννων βράδυ στους Μεταξάδες του Εύρου. Οι Χριστουγεννάδες ετοιμάζονται να κάνουν το ωραίο τους έθιμο. Να μπουν στις εκκλησίες, στα σπίτια του χωριού, να μπουν τα κάλαντα με τον δικό τους ιδιότυπο τρόπο. Και κοντά μας είναι ο Χρήστος Κισούδης που τραγουδάει, που είναι και αυτός ένας καλαντιστής με την παρέα του. Τι ακριβώς, Χρήστο, είναι το έθιμο? Τα κάλαντα Μεταξάδων, τα γνωστά ως Χριστόγεννα, είναι συνθέσεις ανώνυμων στιχουργών, τα οποία έχουν μία ιδιομορφία στον τόνο, στο ρυθμό και στη μελωδία τους. Τα τραγουδούσαν παλικάρια του χωριού, ελεύθερα παλικάρια, από 16 μέχρι 18 χρόνων, το πολύ 20. Και οι Χριστουγεννάδες χωριζόταν σε δύο ομάδες. Ήταν μεγάλο το χωριό, βέβαια. Από τι Μεταξάδες. Ήταν χωριό που είχε 2,5 και 3,000 κόσμο. Σήμερα έχει πόσους, 800. 850 κατοίκους. 800 κόσμους. Λοιπόν, χωριζόταν σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα είχε τον αρχηγό της, τον οποίο τον ονομάζουμε Ντραγκουμάνο, ο οποίος κρατούσε τον κουμπαρά, το πανέρι και έπαιρνε το φιλοδόρημα των οικοκυρέων. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ήταν έθιμο να πάνε πρώτα στον παπά του χωριού, στον αφέντη του χωριού. Πώς πηγαίνατε εκεί, τι λέτε εκεί? Στη διαδρομή λέγαμε το ξύπναν περιστερούδαμε. Και ήρθα στο Μαχαλάσο. Και ήρθα στο Μαχαλάσο και ο Μαχαλάσο ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι. Το δικό μου,
στους Άγιους και του Μίλη στο Βοτάνο. Βρουν τα παλικάρια σαν υπάμοι για του Χριστό μας. Που μια του να φέντη, αφέντη μα φέντη τσιμού, τη φούρες αφέντη. Μετά του ιερέα το σπίτι χωρίζονται οι δύο ομάδες. Και γυρνάνε σε όλα τα σπίτια του χωριού, εκτός τα σπίτια που είχαν λείπει, δηλαδή πρόσφατο πένθος. Σε εκείνα τα σπίτια δεν πηγαίνανε καθόλου. Μετά από εκεί πέρα, από το ένα σπίτι για να πάμε στο άλλο, λέγαμε την Περιστερούδα πάλι. Εσείς εδώ είχατε και πετράδες πολλούς, διότι το χωριό ήταν σχεδισμένο όλο με πέτρα. Με πέτρα, σπίτια, με πέτρινα είναι. Έχουμε, αφέντη χρυσομάστορα. Σκολάργυρο στην τέχνη, ξεκούθηκε και τέχνη στα χωριά σου όλα τα βιλαέτια. Να πηλεκάσει τα μάρμαρα, τις πέτρες και τα ξύλα. Χριστοϊάννα, Χριστοϊάννατο, ρα Χριστός γυναίτη, γυναίτη για να θρεφητής του, μελίκης του γάλα, αφεντήμ χρυσού μας το ράκιο, γλωργύρι στην τέχνη, στους κυπαρακείς αδραξίκη, στου βούνο να κούσκι, ένας μόρφος πραγματιφτίσκι, μόρφου μπιζιριάνι, στην κρουσάκια πραγματιψίστη, βινίτια να πάει, γιουργόν τα ρουχά στη Μασίγιο, γιουργόν την τιμασιά σου, μπουργό τα ρουχά στη Μασά μου, γιουργόν την τιμασιά μου, φραγκίτσα με τα κοκκινάσκι, με τα μαύρα σμάτια, φραγκίτσα δώσ' μας το φιλίδο, μας και την αγάπη, γραμματική και λίτρο έμπκι, ψαρτήμα να γνώστη, χαρτί βάστα στα χέρια του χα, τι κι καλαμάρι, ξυνητή με νόμο πουλίκι, παραπονημένο, μην αμάνα σημαλωσύνη, να καλύσει διότι. Αφεντής μας μη χιλιά παλικάρια κι κοινός που είναι τσικός να πάει να ραβουνιάσει κι κι στα ραβουνιασματάκι κι παραβουνιάζουν κουρασιό που τα λιβαδάγιο φεγγί τραγουδάει στον ουρανό του γυδιαζί στους καμπούς του τη λίγη ανδρογιά. Νιώστη φανουμένου στον ήλιο στη φανονούντα στα στρίγκη του φιγγάρι. Όταν πια τέλειωναν τα κάλαντα, φτάνανε στην εκκλησία μετά τις 12, όπου αλλάζανε φωνή, αλλάζανε ήχο στα κάλαντα και λέγανε το απέδο, δηλαδή μετά τις 12, ότι πια μετά τις 12 γεννήθηκε ο Χριστός. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή υγεία και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος, να είστε καλά παιδιά. Παιδιά, 12 η ώρα πρέπει να αλλάξουμε τραγούδι και απέδου διάβαινε ο Χριστός. Και απέδου διάβαινε ο Χριστός, μη δώδει κάπου στόλους. Και απέδου διάβαινε ο Χριστός, μη δώδει κάπου στόλους. Και πάλι η πίνη σου γυρίσει με τους συναρχαγγέλους. Και πάλι η πίνη σου γυρίσει με τους συναρχαγγέλους. Και όπου να ο Δραγουμάνος, ο αρχηγός της ομάδας, μετά το τέλος του τραγουδιού, κρατούσε ένα κόσκινο στο χέρι.
το οποίο πετούσε ψηλά στον αέρα. Αν το κόσκινο έπεφτε μπρούμητα, σημαίνει ότι τα παιδιά που θα γεννιούνταν το νέο χρόνο θα ήταν αγόρια. Αν έπεφτε ανάσκελα, θα ήταν κορίτσια. Πουνάμ να μισιώνησετε 30 φιλιά. Πουνάμ να μισιώνησετε 30 φιλιά. Πουνάμ να μισιώνησετε κι ο χαμάνα μα. Πουνάμ να μισιώνησετε 30 φιλιά. Καμί, καμί να μην παχνίστη. Καμί, καμί να μην παχνίστη. Σε αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα θα φτιάξουμε το Χριστόψιμο μας. Θα βάλουμε την καρύδα επάνω στην μπουγάτσα. Θα βάλουμε το αστέρι. Θα βάλουμε τους μάγους. Θα βάλουμε τη Φάτνη με το Χριστό, το Σουσάνα από πάνω. Θα το σταυρώσουμε μετά. Θα το κόψουμε και τρεις μέρες θα το έχουμε στον πόγο και θα τρώμε από αυτό το ψωμί τα Χριστούγεννα. Thank you.
είναι τσουχτερά εδώ στη Θράκη. Τέτοιες μέρες, περιδιαβαίνοντας κανείς στον Εύρο, από χωριό σε χωριό νιώθει μια αμφίμικτη κατάσταση, αμφίμικτα συναισθήματα. Συναισθήματα πίκρας, οργής, αγάπης, νοσταλγίας, έτσι μια διάθεση να ζήσει από κοντά τη λαϊκή ζωή και τους λαϊκούς ανθρώπους. Χωριά που κάποτε αριθμούσαν 2-3 χιλιάδες ανθρώπους, σήμερα μόλις και με τα βίας αριθμούν 100-200-300 κατοίκους και κυρίως δεν υπάρχει νεολαία. Σε κάθε χωριό υπάρχουν 1-2 παιδιά που μεταφέρονται από τις γιαγιάδες, από τους παππούδες τους, στα μεγάλα ή στα μικρότερα αστικά κέντρα που έχουν δημοτικά σχολιά. Όμως αυτές τις μέρες οι ευχές, τα κάλαντα, τα ιδιαίτερα τραγούδια έχουν μια ιδιαίτερη θέση. Μια θέση όχι μόνο μέσα στην τοπική μας λαογραφία, αλλά μια θέση μέσα στην καρδιά μας. Αφήνουμε τα αμπελάκια πίσω μας και πάμε στο Ισάκιο, ένα χωριό προσφυγικό που ήρθαν από την Ανατολική Θράκη για να δούμε τον Πουρπούρη, ένα λαϊκό δρόμενο, μια μεταμφίεση με όλους τους συμβολισμούς του. Τις ευχολογικές, τις ευενηριακές, τα τραγούδια, τους χορούς και τις ευχές τους. Οι μεταμφιέσεις σε όλο τον ελληνικό χώρο έχουν μια προελληνική και αρχαιοελληνική καταγωγή. Είναι δε τόσες πολλές μέσα στο 12ήμερο που πραγματικά εντυπωσιάζουν με τα κοστούμια, την πολυμορφία, τις μάσκες, τα κουδούνια, τις μουσικές. Βρεθήκαμε απόγευμα στο Ισάκιο του νομού Εύρου, δίπλα ακριβώς από το Δεδημότυχο, όπου θα καταγράψουμε το έθιμο του Πουρπούρη. Ένα έθιμο όπου ο Πουρπούρης μεταμφιεσμένος βγαίνει τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων στα σπίτια και λέει τους καλαντιασμούς. Τους πετύχαμε την ώρα ακριβώς που ντύνονται. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ, τι κάνουμε? Δίνουμε το Πουρπούρη. Ναι. Με όλα τα εξαρτήματα τα οποία πρέπει να φορέσει. Αυτό πώς το λέμε? Αυτό είναι το γιαμπουρλούκι. Γιαμπουρλούκι. Είναι η κάπα του Βοσκού. Η κάπα, μάλιστα. Μάλιστα. Το παιδί που ντύνεται Πουρπούρης. Πες και το όνομά του, δεν πειράζει. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, μπράβο. Ντύνεται Πουρπούρης, έχει φορέσει από μέσα την ανδρική στολή της. Λοιπόν, φοράει την ανδρική, ναι, κανονικά. Ακριβώς, την το κουτούρι, ναι. Τα τσαρούχια, το ζωνάρι, το κάμισο. Ναι. Και από εδώ και πέρα τώρα πάμε για τη μεταμφίεση του Πουρπούρη. Του Πουρπούρη, λοιπόν. Πρώτη μεταμφίεση λοιπόν η κάπα που την παίρνουμε από τα πρόβατα, από τα γίδια, διότι υπήρχαν στον Παναρέι πάρα πολύ στο παλιό κουρ της Ανατολικής Θράκης από όπου προήρθαν οι κάτοικοι, έτσι. Και στο Ισκίκιο.
Και, και στο Εσκίκιο. Εσκίκιο, μάλιστα, επίση άλλο χωριό τη Ανατολική Τράκη. Λοιπόν, είναι λοιπόν η Κάπα, είναι λοιπόν η Γενάδα και πάμε παρακάτω τώρα. Συνήθεια βάζει λοιπόν, τα κέρατα στο κεφάλι. Τα κέρατα. Τα κέρατα παλιά ήταν ένα ζευγάρι κέρατα από βόδι. Ναι. Εμείς τα έχουμε προσαρμόσει λίγο για τα δεδομένα μάλιστα του Δήμου. Και το κουδουνάκι. Το κουδουνάκι υπήρχε πάνω, ναι, όπως θα μπουν στη συνέχεια και οι μεγάλες κουδούνες στη μέση. Μάλιστα. Αυτό όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι συμβολίζει αυτό. Αυτό είναι για τον εξορκισμό. Για τον εξορκισμό βεβαίως και είναι απευχητικό. Άγιο. Μάσκα, όπως βλέπετε, όπως και αυτό εδώ, παρόλες τις απλοϊκές έτσι ερμηνείες που δίδουμε, επειδή όπως είπαμε είναι αρχαιοελληνικά, προελληνικά σύμβολα και μεταμφιέσεις, έχουν έναν φαλλικό χαρακτήρα. Επειδή είναι αρχή του χρόνου λοιπόν, αυτός ο φαλλικός χαρακτήρας έρχεται να προσδώσει γονιμότητα, ευετηρία, να καρπίσουν τα χωράφια, να καρπίσουν τα ζώα, να δει ο κόσμος χαρά και προκοπή. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαία, δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι συμβολισμοί και αυτές οι απεικονίσεις που τις ενδύονται ουσιαστικά οι άνθρωποι, οι μεταμφιεσμένοι και περιφέρονται με αυτούς μέσα στα σπίτια και λένε τις ευχές και λένε τα τραγούδια και υπάρχει μια ανταποδοτική έτσι σχέση, μια αμφίδρομη σχέση. Σας δίνουμε τις ευχές και την καλοχρονιά, δώστε μας το φιλοδόρημά σας, δώστε μας από αυτό που έχει το σπίτι σας. Πάμε λοιπόν να δούμε για τη συνέχεια για τον ντύσιμο. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο τουρκικής κατοχής. Έτσι λοιπόν η μεταμφίεση κρύβει μια βαθιά ελληνικότητα. Προσπαθούμε να καμουφλάρουμε τα πράγματα και ταυτόχρονα να δείξουμε και την ισχύ μας. Έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση της φορεσιάς έρχεται με ένα σπαθί που ζώνεται στη μέση. Πολλές φορές αληθινό, πολλές φορές ξύλινο, ψεύτικο, όμως με τους ίδιους ακριβώς συμβολισμούς του. Αφού πια ολοκληρωθεί ο πουρπούρης αποτελεί το μισό μέρος της ζωής, το μισό μέρος του κόσμου. Δηλαδή το αρσενικό. Πρέπει να βρούμε και το θηλυκό. Έτσι λοιπόν αυτά αρμονικά συνυπάρχουν μέσα στη ζωή. Αυτά αναπλάθουν, δημιουργούν τον κόσμο, τα ζώα, τους ανθρώπους, όλη αυτή τη μεγάλη δημιουργία, την πλανητική δημιουργία. Η λαϊκή φαντασία λοιπόν επινοεί δίπλα ακριβώς στον πουρπούρη να βάλει και μία κοπέλα. Ποιος όμως θα υποδηθεί το ρόλο αυτό, μια κοπέλα στα χρηστά, στα κλειστά, χρηστά ήθη της μικρής και κλειστής κοινωνίας. Ασφαλώς όχι, πουθενά δεν γίνεται αυτό. Μόνον οι άνδρες υποδίονται τις γυναίκες. Έτσι λοιπόν δίπλα στον πουρπούρη θα έχουμε την κορτοπούλα. Μια έτσι μπαμπάτσκι και ανταβραντισμένη κορτοπούλα. Πού είσαι βρε κορτοπούλα? Εδώ είμαι. Να το. Λοιπόν, με τα μεμέ της, με τα κάλλη της και πλούσια. Λοιπόν, τώρα εσύ τι θα κάνεις, θα συνοδεύεις τον πουρπούρι? Ναι. Θα είστε ζευγάρι? Εμείς θα είμαστε ζευγάρι. Ζευγάρι. Δείξτε κιόλας πόσο ζευγάρι είστε έτσι κιόλας. Μπράβο έτσι, ωραία. Ζευγάκια, καλή κύρα, να δεις τα παλικάρια, σου μη γυρεύουν τα φιλιά, κράτη Χριστουγεννά.
φιντιά σου για βάλει πύρη σωτήρου. Να φεγγείς γειτονιά σου ως αστρά έχει ουρανός. Κι φύλλα που τα δέντρα τόσα καλά να δώσ' θείος. Είδω που τραγουδάει πολύ τιμή σου γειτονιά φεγγ. Κι ας πούμε για του γιώκα ας το πολύ χρονίσουμε. Ας πούμε στον Αντώνη, κύρα μου τον γιώκα σου, κύρα μου τον ακριβό σου, στους τέλους εις του φεγγίζεις και στους σχολιά τους θέλεις και δασκαλός τον εδύρνη, μη μια χρήση πυργούρα. Όταν τελειώσει το έθιμο του Πουρπούρη, οι καλαντισμοί στα σπίτια, τα κεράσματα, οι ευχές, ο Πουρπούρης λοιπόν με την Κορτοπούλα και την συνοδεία του έρχεται στην πλατεία, στο κέντρο του χωριού, όπου όλο το χωριό πιάνεται σε ένα μεγάλο κυκλικό χορό. Ο πρώτος όμως χορός είναι ο χορός της Κορτοπούλας. Μάρι Μάρι Κορτοπούλα και Γκιζέλ Καστρενοπούλα. Κάστρο ήταν το διδημότυχο. Εδώ λοιπόν, στο δεύτερο ημιστίχιο του τραγουδιού, θα γίνει η αποκάλυψη. Θα βγάλει ο Πουρπούρης τη μάσκα, τη μεταμφίεση. Και έτσι όλοι θα ξέρουν ποιος ήταν ο Πουρπούρης τη χρονιά αυτή. Γιατί μέχρι τώρα το πρόσωπο του Πουρπούρη ήταν καλυμμένο και δεν γνωρίζανε ποιος είναι. Εδώ λοιπόν, όλα τώρα θα αποκαλυφθούν. Πρώτη μέρα Χριστούγεννα, ο κόσμος λεντάει. Εδώ, στο Ισάκιο του Εύρου.